Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. 15 Αύγουστο σήμερα και σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου. Σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, πιστοί βρέθηκαν στις εκκλησίες για να γιορτάσουν το Πάσχα του καλοκαιριού. Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά όπως και κάθε χρόνο στο νησί της Τίνου, όπου χιλιάδες πιστοί σειραίουν για να ξεπληρώσουν ένα τάμα στην θαυματουργή εικόνα της Μεγαλόχαρης. Η σκέψη όλων όμως ήταν στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική. Ο Κώστας Σιμεωνίδης θα μας ενημερώσει. Βαλεντίνα, με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος το λεγόμενο Πάσχα του καλοκαιριού. Εκατοντάδες πιστοί παρακολούθησαν από κοντά τη λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στην Τίνο. Με συγκίνηση και κατάνοιξη τιμήθηκε λοιπόν η κοίμηση της Θεοτόκου, στη σκιά ωστόσο των πυρκαγιών στην Αττική. Από τη Λέσβο, η πρόεδρος Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, τόνισε ότι σκεφτόμαστε όσους επλήγησαν αλλά και όσους έδωσαν ηρωική μάχη με τις φλόγες. Στα Χανιά παρακολούθησε σήμερα τη θεία λειτουργία ο Πρωθυπουργός και διαβεβαίωσε ότι οι λίγοι, όπως είπε, που επλήγησαν από τις φωτιές θα αποζημιωθούν γρήγορα. Με ανάρτησή του αμέσως, ο Στέφανος Κασελάκης του απάντησε ότι οι εικόνες της καταστροφής σε μια ανοχήρωτη πρωτεύουσα δεν είναι ζήτημα λίγων ή πολλών, αλλά πληγή για ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Κώστα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στους 8 δήμους της Αττικής που χτυπήθηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Πολλά σπίτια έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων. Στα Βρυλίσια βρίσκεται ο Γιώργος Αραντάκος, όπου θα μας ενημερώσει για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έχει γίνει μέχρι τώρα, ενώ παράλληλα θα μας δώσει πληροφορίες και για τις διαδικασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, καθώς υπάρχουν ακόμα προβλήματα, Γιώργο. Ακριβώς, Βαλεντίνα, 78 σπίτια έχουν κρυφθεί παντελώς ακατάλληλα, δηλαδή κόκκινα. Οι ιδιοκτήτες τώρα περιμένουν τις αποζημιώσεις για να βρουν που θα στεγαστούν, τουλάχιστον μέχρι να ξαναφτιάξουν, αν φτιάχνονται, που πολλά δεν φτιάχνονται, τα σπίτια τους. Περισσότερα από 60 είναι αυτά που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα, δηλαδή αυτά που έχουν πάθει ζημιές, αλλά επισκευάζονται. Ολοκληρώθηκε επίσης και η διαδικασία αυτοψίας στις επιχειρήσεις. Θα τρέχουν εδώ και οι διαδικασίες αποζημιώσεων. Ενώ όσον αφορά το ρεύμα, πρέπει να σου πω ότι 400 συμπολίτες μας, 400 νοικοκυριά, βρίσκονται ακόμα χωρίς ρεύμα, καθώς οι κολόνες έχουν λιώσει από τις υψηλές θερμοκρασίες και έχει προχωρήσει η διαδικασία αντικατάστασης. Τους ελπίζουμε μέχρι αύριο να έχει αποκατασταθεί και εδώ το πρόβλημα αυτό. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του πνιγμού του 8χρονου κοριτσιού σε πισίνα κατασκήνωση στη Χαλκιδική. Ο διορισμένος πραγματογνώμονας που όρισε η εισαγγελία πρωτοδικών Χαλκιδικής βρήκε όχι μία, αλλά περισσότερες παρατυπίες στις δύο πισίνες, με αποτέλεσμα ο Δήμος Κασάνδρας να συνεδριάσει εκτάκτως εχθές το απόγευμα και να κάνει ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η περίφραξη γύρω από την πισίνα δεν ήταν επαρκής. Ένα τμήμα της δεν υπάρχει, υπήρχαν και άλλα κενά, που σημαίνει ότι ήταν δυνατή η πρόσβαση από μικρά παιδιά. Επίσης, δεν υπήρχαν σωσίβια ούτε το απαιτούμενο κοντάρι, καθώς και η σήμανση για τα βάθη των πισινών. Στα χαρτιά εμφανιζόταν υπεύθυνος λειτουργίας πισίνας, μόνο που ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν είχε προσληφθεί το 2024. Οι αρχές αναζητούν ακόμα τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και η οικογένεια του κοριτσιού αναζητά απαντήσεις για το πώς είναι δυνατόν να πνίγει και το παιδί του σε μια πισίνα κατασκήνωσης. Συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα μας μετά την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι εμφανίστηκε κρούσμα και στην Αττική μετά από 3 χρόνια και συγκεκριμένα στην περιοχή της Καλλιθέας. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα από το 2021, όταν είχαν καταγραφεί 3 περιστατικά στα ανατολικά προάστια του Λεκανοπεδίου. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Σύμφωνα με την τελευταία εβδομάδα, αναφέρθηκαν 21 περιστατικά, καθώς και 2 θάνατοι. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εγχώριων κρουσμάτων της λίμωξης φέτος ανέρχεται στα 76, ενώ 10 από τους ασθενείς δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ευλογιά των πιθήκων κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για 2η φορά μέσα σε 2 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη εχθές σε συνεδρίαση της Επιτροπής του για την αντιμετώπιση κρίσεων δημόσιας υγείας, καθώς η νόσος συνεχίζει να εξαπλώνεται σε χώρες της Αφρικής. Η νόσος παλιότερα, γνωστή με την ονομασία ευλογιά των πιθήκων, είναι υιογενής, μεταδίδεται από ζώα στον άνθρωπο και μπορεί επίσης να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο σε περίπτωση στενής σωματικής επαφής με πρόσωπο που είναι φορέας. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, αναφέρεται στις ευάλωτες ομάδες, τονίζοντας ότι από τις 22 Ιουλίου είναι διαθέσιμος ο εμβολιασμός για την νόσο.
Σοκ στην Μπαρτσελώνα προκάλεσε η είδηση ότι ο πατέρας του στάρ του Euro 2024, Λαμίλ Γιαμάλ, μαχαιρώθηκε μετά από καυγά με γείτονές του που ξέσπασε αφού του έριξαν νερό από τον μπαλκόνι. Στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται ο πατέρας του ποδοσφαιριστή να τσακώνεται, ενώ λίγες ώρες αργότερα το θύμα δέχθηκε επίθεση σε ένα πάρκινγκ και μεταφέρθηκε ευσπεσμένα σε νοσοκομείο της Μπανταλώνα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα. Τρία άτομα έχουν συλληφθεί από την αστυνομία και κατηγορούνται για απόπειρα δολοφονίας, αλλά φέρει η El Mundo. Και εδώ ολοκληρώθηκε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star. Για συνεχή ενημέρωση επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή First Dates. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τον Γιώργο Ευγενίδη. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο απόγευμα. Γεια σας!